Και κύριε, τώρα προφυλακιστέ κρίθηκαν τόσο οι τρεις επιστάτες όσο και ο ιδιοκτήτης της καλλιέργειας για την υπόθεση της επίθεσης κατά των αλλοδαπών εργατών στη Μανολάδα την περασμένη Τετάρτη. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες, έδωσε εντολή να τεθούν σε καθεστώς προστασίας οι 35 εργάτες, θύματα στη Μανολάδα, ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. Πράγμα που σημαίνει ότι μεταξύ άλλων δεν θα τους απαγορευτεί, μάλλον και η απέλασή τους. Τούσας, μας κλείσατε φυλακή, δεν τεφώστε λίγο. Προκλητικοί εμφανίστηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις επιστάτες που κατηγορούνται ότι γάζωσαν 200 εργάτες γη στη Μανολάδα. Με άσεπνες χειρονομίες και εκφράσεις στράφηκαν εναντίον των δημοσιογράφων κατά την έξοδό τους από το δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας. Η μητέρα των δύο εκ των τριών επιστατών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν κατά των αλλοδαπών ξεσπά στην θέα του 57χρονου εργοδότη. Μετά από μια μαραθώνια απολογία, τόσο ο εργοδότης και ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όσο και οι τρεις επιστάτες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Εναντίον των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εμπορία ανθρώπων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Και οπωσδήποτε η απόφαση αυτή με βρίσκει εντελώς αντίθετο, διότι βλέπω σαν δικηγόρος ότι παρόλο που ο Βαγγελάτος ο Νίκος ήταν παντελώς αθώος και ενεπλάγησε μία υπόθεση χωρίς να έχει καμία ευθύνη, την ελαχίστη ευθύνη, αντιμετωπίζει σήμερα μία εξόντωση κοινωνική, επαγγελματική, κοινωνική, για να ικανοποιηθεί μία λάθος αντίληψη περί του τρόπου αντιμετώπισης ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι φαίνεται ότι σιγά σιγά έχουν περισσότερα δικαιώματα από εμάς στον τόπο μας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες παρήγγειλε στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου περί ρατσιστικής βίας και οι 35 μετανάστες θύματα από την επίθεση που δέχτηκαν στη Μανολάδα. Ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε και η αρμόδια επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, Σεσίλια Μάλμστρομ. Μεταφερόμαστε λοιπόν στα δικαστήρια Αμαλιάδα, στον Χρήστο Στρατουλάκο. Είδαμε πώς καταγράφηκε και από τις τηλεοπτικές κάμερες η ένταση που είχαμε έξω από τα δικαστήρια μετά την απόφαση για την προφυλάκηση των τεσσάρων. Τα έβαλαν οι δράστες με τους δημοσιογράφους. Λες και ήταν οι δημοσιογράφοι που σήκωσαν τις καραμπίνες, Χρήστο. Σία κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Αμαλιάδα. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, υπήρχε ένταση αμέσως μετά στο άκουσμα της είδησης ότι και οι τέσσερις συλληφθέγγες είναι προφυλακιστέοι. Να πούμε ότι ήταν οργισμένη αντίδραση κατά των δημοσιογράφων, θεωρώντας ότι οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τα τέσσερα άτομα, κυρίως τα τρία ήταν η αντίδραση, τους τρεις επιστάτες στις φυλακές. Παρότι έχουν ακουστεί και οι δύο απόψεις από την πρώτη στιγμή του γεγονότος. Πλέον από εδώ και στο εξής, τα άτομα αυτά αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης την ίδια ώρα που οι συνήγοροι υπεράσπισης, όπως είχαν αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή, θεωρούν ότι τουλάχιστον οι τρεις επιστάτες δεν είχαν καμία απολύτως πρόθεση να επιτεθούν προς τους αλλοδαπούς. Κάτι το οποίο δείχνει και το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο ένα όπλο από τις αστυνομικές αρχές. Ένας εξ αυτών υποστήριξε σήμερα ενώπιον του ανακριτή ότι πυροβόλησε μόνο δύο φορές προς το έδαφος προκειμένου να απομακρύνει τους εξοργισμένους και τους μετανάστες, οι οποίοι κρατούσαν ξύλα, ρόπαλα και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Και από την άλλη, ο 57χρονος επιχειρηματίας, μιλώντας ενώπιον του ανακριτή, τόνισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Απλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραλαμβάνει τις φράουλες και τις διακινεί στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι, όπως και από τα λεγόμενα και των υπολείπων τριών ατόμων, δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν τον εμπλέκουν μάλλον στη συγκεκριμένη υπόθεση και συμφωνούν με την άποψη την οποία εκφράζει και ο ίδιος. Μένει να δούμε το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής στις δικαστικές αίθουσες. Και φυσικά μελανό σημείο ήταν και το γεγονός το οποίο καταγράφηκε σήμερα μετά τις 6 το απόγευμα, οπότε βγήκαν από τις δικαστικές αίθουσες και επιτέθηκαν εναντίον των δημοσιογράφων. Και όχι μόνο αυτό, είχα μια στιγμή ένταση όταν και η μητέρα δύο εκ των επιστατών επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη της μονάδας. Επιτέθηκε στον 57χρονο ιδιοκτήτη της μονάδας, λέγοντάς του ότι μας έφαγε στα παιδιά. Αυτή ήταν η φράση την οποία χρησιμοποίησε και μπορεί να την ερμηνεύσει οποιοδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο θέλει. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.